Άντε. Το 5 της Μάνης με το 2 του Κάμπου. Όλα έτοιμα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας, το πρώην σφαγείο, όπως το ξέρουμε όλοι, για την μεγάλη και σημαντική αναμέτρηση, ένα γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Μάνης και την Αθλητική Ένωση Αβίας. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, έδωσε την έναρξη ο διαιτητής ο κύριος Γιαννόπουλος. Λικουρέζος, εκτελεί το φάουλ μέσα στην περιοχή, απομακρύνει όμως ο Βαβαρούτσος, έρχεται ο Γιαννέας, ένα σουτ, την μπάλα θα περάσει ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Του Ρούμης, η πάσα για το Χελά στην πλάτη της άμυνας, βγαίνει ο Χελάς απέναντι από τον Κολοκούμαρο, δεν βγαίνει ο Κολοκούμαρος, Χελάς και είναι το γκολ! Γκολ από τον Βαγγέλη, τον Χελά, τον Γιάννη τον Χελά, ο οποίος σκοράρει, βγήκε στην πλάτη της άμυνας εκεί του Καρδάση, άργησε να βγει από την αιστεία του, δεν βγήκε μάλλον καθόλου ο Κολοκούμαρος. Ο Χελάς βρέθηκε απέναντι του με ένα εύκολο πλασέ, νίκησε τον τερματοφύλακα της Αβίας. Πολύ όμορφη πάσα του Δουρούμη, βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Χελάς, νίκησε στην κόντρα τον Καρδάση, δεν βγήκε ο Κολοκούμαρος, εύκολα ο Χελάς, συγγνώμη, ο Μακόπουλος κόβεται όμως από τον Γεωργουλέα, επιμένει ο Γεωργουλέας μέσα στην περιοχή, ο Γεωργουλέας πλασάρει, σωτήρη απέκρουση του Λίβα, επιμένει και πάλι η ομάδα της Αβίας με τον Γεωργουλέα να αφήνει τελικά να βγει την μπάλα. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Μάνης και την Αβίας, 1-0 το είχαμε αφήσει από το πρώτο ημίχρονο, μόλις ξεκίνησε με δύο αλλαγές για τις δύο ομάδες. Πάσα του για τον Σπηρέα μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση του Σπηρέα. Προσπαθεί να βρει τρόπο να σουτάρει. Η πάσα του τελικά στο δεύτερο δοκάρι στον Φετάχου. Πιο ψηλά από ό,τι περίμενε την μπάλα ο Φετάχου. Επιμένει όμως ο επιθετικός της Μάνης και θα ανατραπεί μέσα στην περιοχή. Ωραία προσποίησή του. Θα πέσει στα πόδια του με τάκλιν. Εκεί ο Καρδάσης, δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος ο Καρδάσης, θα βρει τα πόδια του Φετάχου. Κολοκούβαρο. Εκτελεί ο Χελάς. Γκολ μπάλα. 2-0, ο Γιάννης Οχελάς άψογε εκτέλεση, έστειλε αριστερά τον Κολοκούβαρο, έστειλε την μπάλα στη δεξιά του γωνία. Καλή εκτέλεση, καλό το τελείωμα, ο Γιάννης Οχελάς διπλωσιάζει τα δικά του τέρματα, αλλά και της ομάδας του. Αθλητική Ένωση Μάνης, Αθλητική Ένωση Αβίας, 2-0, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη του Οχελά. Στήλα, η πάσα του για τον Φετάχου. Φετάχου επιμένει, κερδίζει τις κόντρες μέσα στην περιοχή, έρχεται ο Μουστάκας να τελειώσει με ωραίο τελείωμα το γκολ. Ο Μουστάκας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις τρίπλες και την ωραία ατομική ενέργεια του Φετάχου, στρώθηκε η μπάλα στα πόδια του σούτερ, δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του, ανήμπορου να αντιδράσει στη βάση αυτή Κολοκούβαρου, πάσα του θα φτάσει στο Γιαννέα. Γιαννέας, ο οποίος θα προσπαθήσει, θα σουτάρει ο Γιαννέας, καλή σκέψη, το τελείωμα του δεν ήταν τόσο καλό. Την εκτέλεση που κάνει ο Κορμπής, η μπάλα περνάει, πέφτει σωστά, ο Λίβας στη δεξιά του γωνία απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ, που Χελά μέσα στην περιοχή ο Χελάς, σουτάρει ο Χελάς, άστοχος. Χελάς αλλαγή παιχνιδιού, πολύ ωραία για τον Σπηρέα, τον Πέτρο, ο οποίος είναι από δεξιά τώρα. Ένα γεύσμα στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθεί ο Χελάς να μπει στη φάση. Ο Κολοκούβαρος με τα χέρια θα βγάλει την μπάλα πάνω από το ζώο του δοκάρι, επικίνδυνη σε δρασού του Σπηρέα. Αναγκάσα τον Κολοκούβαρο να διώξει την μπάλα όπως σε κόρνερ. Μέσα στην περιοχή, μπάλα στα δίχτυα! Το κεφάλι στη σέντρα του Χελά πηδάει στο ύψος του πέναλτι περίπου ο Πουλάκος και με γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο βάθος των εστίων του Κολοκούβαρου, ο οποίος και σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήταν η πορεία της μπάλας επικίνδυνη στο γάμα. Με τη γυριστή κεφαλιά του Βαρούτσο κλείνεται και τελικά θα χάσει την μπάλα τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος τώρα προϋποθέσει καλής επίθεσης τώρα για την ομάδα της Αβίας. Κάθεται για τον Κορμπή, Κορμπής με τον Βαβαρούτσο. Κορμπής, θα σουτάρει ο Κορμπής, πέφτει όμως πάλι στην γωνία του ο Λίβας.